Σήμερα τρέχουμε για τη ζωή, τρέχουμε για την Παλαιστίνη. Είναι μια πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου, δεμένη όμως με την αντίληψή μας ότι η βελτίωση της ζωής μας για τα λαϊκά στρώματα, για τα παιδιά μας, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτή την ανάγκη την παραμερίζει η έλλειψη στήριξης από το κράτος, η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, η ανασφάλεια, το άγχος, ο καθημερινός παραθώνιος για την επιβίωσή μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό. Η φυσική αγωγή είναι παιδαγωγική διαδικασία που βελτιώνει την υγεία, την αρμονική ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευκινησίας, της σωματικής δύναμης, της επιδεξιότητας. Εκπαιδεύει τον άνθρωπο στη συλλογικότητα, τη συνεργασία, την ελεγγύη, την άμυλα. Γι' αυτό και η υποβάθμισή της ξεκινάει από το ίδιο το σχολείο. Δεν επιδιώκει να διαμορφώσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες στα παιδιά, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Με τις αλλαγές που προωθούνται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, με τη μείωση των ωρών για τη φυσική αγωγή, με τη μείωση των γυμναστών, την αντικατάστασή τους από τους δασκάλους. Στην ουσία, κάνουν το μάθημα της φυσικής αγωγής χρονοδιολύματος αυτά τα μαθήματα. Δεν υπάρχει σήμερα κανένα σχέδιο από το κράτος για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, για το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας, για το τι δομές, τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να υπάρχει πρόσβαση στη συστηματική άσκηση ανθρώπου ζωής. Είναι γνωστή η κατάσταση που υπάρχει στην πόλη μας στις αστικές εγκαταστάσεις. Πλήρης εγκατάλειψη, υποβάθμιση, απαγορεύσεις στην πρόσβαση. Γι' αυτό και είναι τιτάνιος ο αγώνας που δίνουν οι αθλητές, οι προπονητές, τα σωματεία που αντιπαλεύουν αυτή την κατάσταση με μόνο όπλο το μεράκι και την αγάπη για τον αθλητισμό. Και ταυτόχρονα γίνονται ασπίδα προστασίας τόσο για την υγεία στα νέα παιδιά όσο και για προεπικίνδυνα μονοπάτια όπως είναι τα ναρκωτικά. Σήμερα τα σωματεία στην πλειοψηφία τους δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και τα λειτουργικά τους έξοδα. Αφού από τη μια μεριά δεν χρηματοδοτούνται από το κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη στελέχουν τα περιθώρια για τη λαϊκή οικογένεια εξαιτίας των περικοπών στο εισόδημα, της ακρίβειας και της φορολογίας. Είναι κοινωνικό δικαίωμα ο αθλητισμός όχι μόνο των παιδιών αλλά όλων των ηλικιακών ομάδων. Και η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση αλλά υποχρέωση του κράτους. Και σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις από τις δυνατότητες τεχνολογικές για να αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος για ποιοτική αξιοποίησή του. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και ασύγχρονες δωρεάν αθλητικές υποδομές με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Όμως μπαίνει εμπόδιο το κέρδος. Στεκόμαστε σε ένα εργατικό κέντρο δίπλα στα σωματεία, στους αθλητικούς φορείς της πόλης μας, που όλα αυτά τα ζητήματα τα κάνουν αντικείμενο πάλης.